Η συγκρότηση του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου με τη συνένωση του Διεθνούς Πανεπιστημίου με τα ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σερών και Θεσσαλονίκης βρίσκει σφόδρα αντίθετη τη Νέα Δημοκρατία που διακηρύσει ότι προτίθεται να ακυρώσει τον σχεδιασμό εάν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Η Νέα Δημοκρατία προτάσει την παραίτηση από την Προεδρία της Διοικούσης Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του καθηγητή Κώστα Γραμμένου, λίγες ημέρες μετά τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα. Καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι γκρεμίζει ότι είναι ξένο με τις ιδεολειψίες της και όπως επιλέξει, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν πρόκειται να υλοποιήσει τον εν λόγω σχεδιασμό. Στον απόϊχο αυτής της θέσης, που δεν αφορά μόνο το νέο Διεθνές Πανεπιστήμιο και αφορά άμεσα τα ΤΕΗ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Σερών, αλλά και συνολικότερα τις συγχωνεύσεις τριτών βάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο βουλευτής δράμας της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κυριαζίδης επαναλαμβάνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να επικυρώσει μια πορεία που θεωρεί αδιέξοδη. Πρέπει να μένουμε μόνο στην επιφανειακή και πρόσκαιρη έτσι, ικανοποίηση. Όλα αυτά θα πρέπει να διασφαλίζονται σε εκείνον τον βαθμό έτσι ώστε και τα επαγγελματικά δικαιώματα να διασφαλίζονται για τους φοιτητές, σπουδαστές, για τους γονείς τους που θα ξοδευτούν, για τους φορολογουμένους που θα πληρώσουν. Όλα αυτά σήμερα δεν υπάρχουν. Είναι μια κατάσταση που προσπαθεί και σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως παντού έχει δημιουργήσει αυτό το χάος ο ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο επιχειρεί με την έννοια, θέλετε, των προσδοκιών, ψεύτικων βεβαίως, και αυτό είναι το άσχημο, καθότι και μόνο ότι ο πρόεδρος της Επιτροπής παραιτήθηκε, το ότι το σύνολο η πανεπιστημική κοινότητα που σοβαρά σκέφτεται και λειτουργεί πέρα από την δική τους ορισμένων πρόσκαιρη ικανοποίηση ότι θα ικανοποιηθούν με την έννοια ότι θα βρουν διεξόδους και σε άλλα ζητήματα προσωπικά. Να πούμε εμείς ότι εμείς αυτά εδώ δεν πρόκειται να τα τηρήσουμε, να τα διατηρήσουμε. Θα πάμε σε μια ορθή δημιουργική και με προοπτική τεχνολογική εκπαίδευση στο βαθμό που πρέπει και στην έκταση που πρέπει. Είναι ένα άλλο ας το πω είδος, θα μου τραπεί έκφραση, που δεν έχει εκπαίδευση, που δεν έχει σχέση μεταπτυχιακά είναι με αυτό που πάει να γίνει, για λόγους άλλους, έτσι καθαρά κομματικούς και δημιουργώντας προσδοκίες χωρίς, αν θέλετε, να διασφαλίζει το παραμικρό. Και εδώ είναι το μεγάλο ζήτημά μας. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια τραγελαφική κατάσταση και να τα βρούμε μπροστά μας και περισσότερο να τα βρει η κοινωνία και η νεολαία μας. Από την άλλη πλευρά, ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μορφίδης, υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της δημιουργίας πανεπιστημίου στην Καβάλα είναι διαχρονικό και διακομματικό αίτημα που ικανοποιείται με τον καλύτερο τρόπο στο πλαίσιο της δημιουργίας του νέου Διεθνούς Πανεπιστημίου και καλεί τη Νέα Δημοκρατία να αναλάβει τις ευθύνες της. Αυτή η κατάληξη δεν θα είχε κάποιον ο οποίος να έχει αρνητική θέση και με μεγάλη έκπληξη πραγματικά είδα δηλώσεις από βουλευτές και από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας ακόμη να λένε ότι είναι ενάντια σε αυτήν την εξέλιξη και μάλιστα προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα ότι θα καταργήσουν αυτό το νόμο, δηλαδή το νόμο της συνένωσης και των ΤΕΗ και της ίδρυσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου. Βεβαίως αυτό δείχνει έναν πανικό από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι κάτι που για χρόνια δεν κατάφεραν αυτοί το καταφέρνει η σημερινή κυβέρνηση, αλλά δείχνει ότι πλέον εκτός από μοιραίοι ας πούμε για τη χώρα γιατί την οδήγησαν εδώ που την οδήγησαν είναι και επικίνδυνη. Γιατί αν πας μετά από ένα χρόνο και καταργήσεις ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, τι θα απογίνει, θα κλείσει, θα το ξανακάνεις ΤΕΗ, τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση, δεν θα είναι υποβάθμιση και για το ίδρυμα και για όλη την περιοχή όταν το έχεις αναβαθμίσει, μια κυβέρνηση το έχει αναβαθμίσει, τι θα πεις τότε στους πολίτες, για ποιο λόγο καταργείς, επειδή ήταν κακιά η κυβέρνηση ας πούμε, που το έφτιαξε. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει λογική σε όλη τέλος πάντων την πολιτική τους.